Υποδεχόμαστε μία ακόμη καλλιτέχνηδα, την κυρία Βάσια Παναγοπούλου, είναι ηθοποιός, είναι ιδιοκτήτρια του θέατρου Χιτήριο, είναι μέτοχος στο θέατρο Αλάμπρα. Και επειδή μιλήσαμε για τέχνη πολύ και μιλάμε για τέχνη κάθε μέρα, έτσι μπήκαμε και με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, νομίζω, σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Κυρία Παναγοπούλου, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Τσίγκα? Είμαστε καλά, λέω, πως καμιά φορά η τέχνη γαλινεύει, γιατί τώρα που ακούγαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, πραγματικά φεύγεις λίγο από τον κορονοϊό, από όσα συμβαίνουν, και για λίγο ταξιδεύεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Την ίδια δυνατότητα έχουμε πάρα πολλές φορές μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών, έχουμε μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, αλλά η τέχνη έχει εργάτες. Να θυμίσουμε το πιο πολύ πρόσφατο παρελθόν μας, που ήταν η περίοδος της καραντίνας, όπου πραγματικά η τέχνη μας συντρόφευσε. Και είτε αυτό ήταν παρακολουθώντας παραστάσεις, είτε ακούγοντας μουσική, και το πόσο ανάγκη μπορεί να έχει η ανθρώπινη ψυχή από την τέχνη φάνηκε στις δύσκολες μέρες που πέρασαν στην Ιταλία, στην Ισπανία, mm-hmm. που βγαίνανε στα μπαλκόνια τους οι άνθρωποι και παίζαν μουσική, και οι υπόλοιποι βγαίνανε από τα άλλα μπαλκόνια και τους ακούγανε, και με αυτή την έννοια μπορούσαν να γίνουν μια ψυχή και να θεραπευτεί αυτή η φοβερή δυσκολία της καραντίνας. Έτσι ακριβώς είναι, και η αλήθεια είναι, εγώ το έχω ξαναπεί, ότι μας προσφέρθηκε και απλόχερα, και μέσα από το διαδίκτυο η τέχνη και η μουσική, πάντα όπως λέτε μας συντροφεύει και μας συντροφεύει, αλλά η τέχνη έχει εργάτες. Έχει εργάτες που φαίνονται, έχει εργάτες που δεν φαίνονται, όμως είναι πάρα πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ. Και ξέρετε, να πούμε το εξής. Ζούμε στην Ελλάδα, mm-hmm. σε μια πολύ μικρή χώρα, με πολύ περιορισμένες δυνατότητες στα θέματα τέχνης. Μπορεί κακώς να έχει στο μυαλό του κάποιος ότι αν κάποιος, ας πούμε, είναι ηθοποιός ή τραγουδιστής ή μουσικός, είναι και εξαιρετικά καλά αμοιβόμενος. Mm-hmm. Δεν ζούμε όμως στο Hollywood. Ζούμε στην Ελλάδα. Οι αμοιβές των ηθοποιών δεν είναι τέτοιες που μπορεί να πιστεύει ο κόσμος ότι αυτοί πληρώνονται και μπορούν να ζήσουν τα επόμενα χρόνια χωρίς να έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Μιλάω καθημερινά με συναδέλφους οι οποίοι κυριολεκτό δεν έχουν να φάνε. Έτσι είναι. Ακούγα τον Νότι Μαυρουδί που μιλούσε εδώ στο Κόκκινο προχθές και έλεγε ότι πάρα πολλοί νέοι συνθέτες, μουσικοί κτλ. Χρειάζεται να συναντηθούν με κάποιους ανθρώπους για δουλειά και δεν πάνε, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τον καφέ τους, ας πούμε, εκεί που θα πάνε. Και είναι μια αλήθεια. Δεν έχουν να πληρώσουν τον καφέ τους, δεν έχουν να πληρώσουν εισιτήριο, δεν έχουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δεν μπήκαμε όλοι σε αυτό το ευεργέτημα των 800 ή 500 ευρώ. Σήμερα μίλαγα με μια συνάδελφό μου συγκεκριμένα και μου είπε, εγώ ήμουν ορομίσθια. Mm-hmm. Σταματήσαμε τη δουλειά μας πριν το Φλεβάρι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τα απαραίτητα ένσημα, ούτε για να εγγραφώ στο Μητρό, ούτε για να μπορέσω να διεκδικήσω mm-hmm. το βοήθημα. Και είμαι εγκλωβισμένη, χωρίς δουλειά, με ένα παιδί, και δεν έχω πού την κεφαλή κλείνε. Ναι. Καταλαβαίνετε πως οι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κόκκινο, μια και στο κόκκινο είμαστε και μιλάμε. Σωστό. Δεν ξέρουν, αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όχι διαβίωσης, επιβίωσης. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα το Μητρό μας έλεγε ο κύριος Χαγιόγλου ότι έγινε πιο δύσκολο τώρα. Θέλει πιο πολλά ένσημα για τους 9 μήνες, ας πούμε, για να μπεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε με πολύ μεγάλη αγωνία. Και αν μάλιστα ένας ηθοποιός που ανήκω σε αυτή την κατηγορία έχει προσπαθήσει να κάνει και παραγωγή σε δική του παράσταση, εκεί να δείτε τι γίνεται, mm-hmm. πόσο μεγαλύτερη ευθύνη νιώθει όταν ξέρει ότι δεν έχει μόνο τον εαυτό του, αλλά έχει και ανθρώπους που πρέπει να φροντίσει να τα κάνει όλα σωστά. Ναι. Διάβαζα πριν από λίγο mm-hmm. τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για την Κύπρο, για mm-hmm. το πώς θα επανέλθουν στα γυρίσματα και στις θεατρικές παραστάσεις ηθοποιοί και λοιποί συντελεστές. Mm-hmm. Είναι τραγικά δύσκολα. Τραγικά δύσκολα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολα. Έως ακατόρθωτα. Εάν, που πιστεύω, αυτό το μοντέλο θα ακολουθηθεί και στην Ελλάδα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ένας ελεύθερος ιδιώτης παραγωγός για να μπορέσει να ανθίσει αυτό που είναι η ραχοκοκαλιά της πραγματικής οικονομίας, που είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm.
Έτσι. Ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία είναι, όπως λέτε, νομίζω είναι σε ένα ποσοστό άνω του 80% έτσι, στο χώρο. Μα νομίζω ότι αυτή στηρίζει την οικονομία. Με την ίδια λογική, αυτή τη στιγμή βλέπω και γνωρίζω ότι οι άνθρωποι της εστίασης λένε τι να το κάνουμε που μας επιτρέπεις να ανοίξουμε με αυτή την πληρότητα, με αυτούς τους κανονισμούς, με αυτόν τον εξοπλισμό που πρέπει να πληρώσουμε για να αγοράσουμε παραπετάσματα κτλ. Μήπως να μην ανοίξουμε και καθόλου. Ο τουρισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται να μην ανοίξουν καν τα ξενοδοχεία τους φέτος. Και δεν τους παρηγορεί το γεγονός ότι η Ελλάδα τα κατάφερε και η Ελλάδα είναι ασφαλής. Και δεν είναι καθόλου έτσι. Φοβούνται ότι ένα κρούσμα να συμβεί, αν ανοίξουν, θα μπουν αυτομάτως όλοι σε καραντίνα και θα καταστραφούν. Ναι. Και σκέφτονται να μην ανοίξουν καν τα ξενοδοχεία. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο πολιτισμός και οι άνθρωποι του πολιτισμού που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Προφανώς. Αλλά για να έρθουμε λιγάκι στο χώρο του πολιτισμού. Τώρα, εδώ ανακοινώθηκε από την κυρία Μενδώνη. Δεν πάω πρώτα στα οικονομικά, θα πάω πρώτα στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, το τι μπορεί να ανοίξει κτλ. Αυτό αφορά κυρίως περιπτώσεις φεστιβάλ που είναι επιχορηγούμενα από το δημόσιο, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Νομίζω ότι είστε πολύ σωστοί. Αυτά που εγώ διάβασα και έτσι όπως τα ερμήνευσα τα μέτρα στήριξης αφορούν κυρίως, γιατί ακούμε 100 εκατομμύρια από εδώ, 200 εκατομμύρια δόθηκαν παραδίπλα και λέμε πω πάρε λεφτά να έχει στον πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτά είναι κονδύλια που τρέχουν για τα κρατικά θέατρα, τα οποία είναι υποχρεωμένο το κράτος να τα παρέχει. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε τώρα ούτε για το εθνικό θέατρο, ούτε για το κρατικό θέατρο, ούτε για τα διπεθέ. Αυτά είναι επιχορηγούμενα θέατρα και καλώς. Και πόσοι απασχολούνται, πιστεύετε, σε αυτά? Δεν απασχολούνται πολύ. Ο υπόλοιπος όλος κόσμος, ηθοποιοί, τεχνικοί, εργάτες, εργαζόμενοι στις παραστάσεις, στα γυρίσματα, πώς θα απασχοληθεί όλος αυτός ο κόσμος αν δεν στηριχτεί πραγματικά και ουσιαστικά από το κράτος? Εκεί ακούσατε κάτι που να είναι ανακουφιστικό? Εμένα αυτό που με ξενίζει, πέραν από τις κυβερνητικές αρχικές ανακοινώσεις όπου του Πρωθυπουργού, όπου δεν υπήρχε πουθενά η λέξη θέατρο, ούτε καν μια αναφορά στη λέξη πολιτισμός, που μας στεναχώρησε όλους, μας θύμωσε, μας πίκρανε. Μετά, βλέποντας να γίνεται ένας αγώνας δρόμου, αντιλαμβανόμενοι προφανώς το κύμα αντίδρασης που έρχεται από τον πολιτισμό, γιατί δεν πιστεύω ότι το περίμενε κανείς ότι θα μαζευτούν 45.000 υπογραφές σε αυτή την επιστολή που υπογράφουν όλοι για τη στήριξη του πολιτισμού. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα μαζευτούν τόσοι πολλοί. Είδα λοιπόν να γίνεται ένας αγώνας δρόμου γρήγορα να τα κουκουλώσουμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι και αυτό που ακούστηκε από επίσημα χείλη, ότι εμείς τα είχαμε προβλέψει, απλά περιμέναμε να τα ανακοινώσουμε με στην ώρα τους κτλ. Καθόλου δεν τα είχατε προβλέψει. Ή το επιχείρημα της κυρίας Μενδώνη ότι εμείς αργήσαμε γιατί περιμέναμε να ακούσουμε πρώτα. Όχι, είναι ένα ψέμα. Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα είχαμε μείνει. Στην πλήρη απουσία έστω και της παραμικρής αναφοράς της λέξης πολιτισμός, εάν δεν είχε ξεσηκωθεί τέτοια μαζική κινητοποίηση από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Και θεωρώ να σας πω και λίγο άκομψο, έως και πολύ ειρωνικό, την ώρα που ήμασταν όλοι στο Σύνταγμα, αυτή την ώρα να έχει επιλεγεί, την ώρα της κινητοποίησης να έχει επιλεγεί να γίνει η οποιαδήποτε ανακοίνωση των μέτρων. Ναι. Προφανώς ήταν μια κίνηση επικοινωνιακού αντιπερισπασμού. Προφανέστατα. Προφανέστατα ήταν μια κίνηση αντιπερισπασμού. Προφανέστατα. Όμως να ξαναπώ το εξής. Αυτά τα μέτρα σηκώνουν πολύ ερμηνεία και είναι τόσο δύσκολα να τα ερμηνεύσεις. Γιατί οι αποστάσεις, οι όροι λειτουργίας οδηγούν μαθηματικά στο να πεις ότι ναι, αλλά παιδιά δεν γίνεται να ανοίξω. Ναι. Δεν μπορώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να το παλέψω αυτό χωρίς την κρατική βοήθεια. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Γιατί αν επιτρέπει σε μια επιχείρηση να ανοίξει με το 40% της πληρότητας, οι υπόλοιπες 60% θέσεις τι γίνονται? Πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι? Ναι. Πώς θα μπορέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή να μπορέσει να κάνει παραγωγές, να απασχολήσει κόσμο μπροστά σε ένα χειμώνα που έρχεται,
ο οποίος δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι τόσο καιρό ακούμε, προσοχή, προσοχή, το χειμώνα έρχεται δεύτερο κύμα. Ναι. Μάλιστα, εγώ διάβασα δήλωση του Υπουργού Υγείας που έλεγε θα υπάρξει δεύτερο κύμα, καταφατικά, όχι μπορεί, θα υπάρξει δεύτερο κύμα το χειμώνα. Ναι, γιατί αυτό λένε και οι γιατροί περισσότεροι. Δηλαδή, εκεί καταλήγουν ότι είναι το πιο πιθανό από όλα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει δεύτερο. Και όσο δεν υπάρχει εμβόλιο, θα είναι πάλι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ας πούμε σε ένα θέατρο σαν το Χιτήριο. Τι σημαίνει, δώστε το όμως να το καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Τι σημαίνει το 40%, για παράδειγμα. Σημαίνει ότι θα δουλέψουμε με 60 θέσεις. Ναι. Τώρα, με τις οποίες 60 θέσεις είναι προφανές ότι δεν επιζεί ένα θέατρο. Ναι, προφανώς. Mm. Ότι οι Έλληνες πολίτες είναι κακοί και περίεργοι και πονηροί και έχουν κρύψει χρήματα στο στρώμα και θα τα βγάλουν τώρα. Εάν πιστεύει κάποιος ότι εμάς μας φτάνει σε όσους προσπαθούμε και επιχειρούμε να τα καταφέρουμε έχοντας το 40% των θέσεων, όπου τι να πρωτοκάνεις, να πληρώσεις τον νίκη σου, να πληρώσεις τους λογαριασμούς, να πληρώσεις τους συνεργάτες σου, να πληρώσεις ποιον με 40%. Άρα είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να υπάρξει μια μαθηματική μέρημνα, μια κυβερνητική μέρημνα. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Καλό είναι που μετά από τις φωνές και τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της τέχνης, επιτέλους ξύπνησε το Υπουργείο Πολιτισμού και είπε να κάνουμε το Μητρό Καλλιτεχνών. Αλλά και αυτό, επειδή το Υπουργείο αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το χώρο τον δικό μας. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται, το ότι δεν έχει σχέση, από το ότι και την ώρα της συνέντευξης της Υπουργού, αλλά και σήμερα που την άκουσα ξανά στην τηλεόραση, μιλάει για χώρους που γίνονται δρόμενα, για χώρους παραστάσεων, για χώρους πολιτιστικούς, αλλά τη λέξη θέατρο δεν την άκουσα πουθενά. Mm-hmm. Ναι. Λες και αυτή η λέξη, ρε παιδί μου, είναι κάτι κακό. Δεν είναι στον ορίζοντα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εμένα αυτό με πειράζει πάρα πολύ και με πειράζει και μου δείχνει ότι υπάρχει μια άγνοια. Θα την πω καλοπροαίρετα τι θα κάνω την κριτική μου. Λέω ότι υπάρχει μια άγνοια. Αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ένας χώρος, δεν μπορείς να βγάζεις μέτρα για αυτόν τον χώρο. Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Εδώ η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε το έχουν καταλογίσει πάρα πολύ στην κυρία Μενδώνη, ότι ασχολήθηκε μόνο, ας πούμε, με τους αρχαιολογικούς χώρους, για παράδειγμα. Μα ναι, μα μάθαμε επιτέλους. Εμένα μου αρέσει, γιατί η Ελλάδα έχει πολιτισμό από το σημείο μηδέν. Mm-hmm. Και μου αρέσει ό,τι γίνεται που αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά υπάρχουν και οι ζωντανοί άνθρωποι. Δεν με αφορά αν αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε το ασανσέρ στην Ακρόπολη. Πιστέψτε με. Mm-hmm. Δεν ήταν προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι να μην πεθάνει κανείς από την πείνα. Το εννοώ, δεν υπερβάλλω. Ναι. Είναι προτεραιότητα το να εξασφαλίσεις τα της διαβίωσης των ανθρώπων. Αν θες να λέγεσαι κράτος, αν θες να λες ότι έχεις κοινωνική μέρημνα, για να μην πω πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι δεν θα πεθάνει κανείς από την πείνα. Δεν μας έφταναν τα 10 χρόνια που περάσαμε τα δύσκολα. Ήρθε και τούτο να μας αποτελειώσει. Και με πολύ γρηγορότερες διαδικασίες, νομίζω. Ναι. Η αλήθεια είναι. Άρα, κυρία Παναγωπούλου, νομίζω ότι περιγράφεται ένα ζωφερό φθινόπωρο και χειμώνα σε ό,τι αφορά το θέατρο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πρακτικός, αδύνατον να γίνει οτιδήποτε, παρεκτός και αν απορροφηθεί το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου στα κρατικά θέατρα. Ναι. Ή αν υπάρξει ενίσχυση στον ιδιωτικό τομέα ουσιαστική, έτσι. Ο ιδιωτικός τομέας θεωρώ ότι είναι στα όρια της αυτοκτονίας, όπως ξαναλέω, για να το κάνω έτσι απλό και κατανοητό, είναι το ίδιο και σε άλλους χώρους ζωτικής οικονομικής σημασίας στην πατρίδα μας. Έτσι, ναι, ναι. Είναι όλοι πραγματικά απελπισμένοι. Και ξέρετε κάτι, η απελπισία οδηγεί κάποια στιγμή σε εκτόνωση και η εικόνα που τουλάχιστον εγώ θα πω και θα κάνω την κριτική μου, η εικόνα της αστυνομίας στις πλατείες, όπου νέοι άνθρωποι προσπαθούν να διασκεδάσουν την καραντίνα τους ή να κάνουν τη βλακεία τους, πες το όπως θες, δεν είναι η ωραιότερη εικόνα. Αυτή η χώρα έχει πολύ πρόσφατες μνήμες, δεν έχουν τελειώσει. Και είναι τα ΜΑΤ, δεν είναι η αστυνομία, δεν είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς, ας πούμε, που έχει πάει να κάνει συστάσεις. Είναι τα ΜΑΤ. Εγώ δεν ξέρω, φοβάμαι ότι η πίεση θα έχει πολύ άσχημη αντίδραση κάποια στιγμή. Αυτό φοβάμαι.
Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις επαφή με τον άνθρωπο, τον κανονικό, τα νέα παιδιά που πέρασαν όλο αυτό το κλείσιμο, όλη αυτή την πίεση, που ξέρουν ότι αύριο δεν υπάρχει κανένα μέλλον και κανένας ορίζοντας, που νιώθουν ότι απέναντί τους έχουν ένα κράτος που είναι ξύλινο και κουφό, δεν τους ακούει, δεν υπάρχουν. Κάπως πρέπει να εκτονωθούν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Πάντως η εικόνα των ΜΑΤ που υπάρχει και επιτηρεί ανθρώπους που πίνουν μια μπύρα δεν είναι το σωστό, δεν είναι το ορθό, δεν είναι αυτό που περιμένεις να δεις. Εγώ θέλω ένα κράτος που θα σκύψει από πάνω και θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα, που θα ανακουφίσει την ταλαιπώρια που περάσαμε και την πιθανή ταλαιπώρια που θα ξαναπεράσουμε. Φοβάστε ότι με πρόσχημα τον κορονοϊό μπορεί να υπάρξει γενικότερη καταστολή σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτό που είδαμε, ας πούμε, στις πλατείες? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ναι, είναι πολύ πιθανόν. Θεωρώ ότι μέτρα που ήρθαν και που τα αποδεχτήκαμε κάτω από, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, κάτω με το φόβο από του θανάτου, συνθήκες, μπορεί να είναι πρόβες μέτρων που ίσως εξακολουθήσουν να υπάρχουν και μετά. Εγώ αυτό που ονομάζεται κανονικότητα δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν θέλω αυτήν την κανονικότητα πάντως. Εγώ θέλω την κανονικότητα όπου οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να σκέφτονται, να ονειρεύονται και να δημιουργούν πραγματικά. Ο καθένας στη δουλειά του. Ο ηθοποιός στη σκηνή του, ο μαγαζάτορας στο μαγαζί του, ο ξενοδόχος στο ξενοδοχείο του, να έχουν ορίζοντα ελπίδας για το μέλλον. Μας λείπει αυτό. Λείπει το να εμπνευστούμε ότι όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, υπάρχει στο βάθος ελπίδα. Και θα από το πρωί τριγυρίζει στο μυαλό μου ο τίτλος του Αντώνη Σαμαράκη, το «Ζητείτε ελπίς». Εγώ πιστεύω «Ζητείτε ελπίς» για τον πολιτισμό και όχι μόνο. Ναι. Πολύ ωραία το βάζετε, πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό που μου είπατε για την κανονικότητα, πρέπει να σας πω, με φέρνει σε αυτό που διάβαζα πριν από λίγο. 200 καλλιτέχνες έβγαλαν στο εξωτερικό, έβγαλαν ένα μανιφέστο, όχι επιστροφή στην κανονικότητα, και σε παρένθεση την παλιά κανονικότητα. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Μεταξύ τους είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Κέιτ Μπλάνσετ, Πέδρο Αλμαδοβάρ, Μιχάλη Μπαρίσνικοφ, διάφοροι. Και λένε στη γαλλική Μοντ, απευθύνουν έκκληση μέσω της εφημερίδας Le Monde, να μην γυρίσουμε στην παλιά κανονικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει με την πανδημία και εμείς να μην βλέπουμε μπροστά μας, ας πούμε, την οικολογική καταστροφή. Δεν μπορεί να μην βλέπουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι αδιανόητο, λέει, μας φαίνεται αδιανόητο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Μα νομίζω ότι όσοι μπορούσαν να δουν τι συνέβαινε στον πλανήτη κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, ότι άρχισε ξανά η φύση να λειτουργεί. Ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν σαν παραμύθι. Ο γιος μου είπε, «Μαμά, ζούμε στιγμές που θα τις διηγούμε στα παιδιά μου, έτσι δεν είναι?» Του λέω, «Να, παιδί μου, αυτές τις εικόνες δεν θα τις ξαναδείς ποτέ, ίσως. Και ελπίζω να μην τις ξαναδείς υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ θα ήθελα να μπορούμε να βλέπουμε τη φύση να είναι ασφαλής να κάνει και αυτή τη δουλειά της, χωρίς εμείς να την καταπιέζουμε. Σαφώς. Εδώ περνάνε νομοσχέδια που αφορούν το περιβάλλον μας και μέσα στη γενική καταστροφή δεν προλαβαίνουμε να έχουμε τα σωστά αντανακλαστικά. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε κιόλας, γιατί είναι οι κανόνες τέτοιοι αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι τόσα πολλά αυτά για τα οποία πρέπει να παλέψουμε. Ξαναλέω, αν ο άνθρωπος έχει να παλεύει για την επιβίωσή του, δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί και να σκεφτεί, ότι σου λέει, αύριο μπορεί και να μην ζω. Δεν καταλαβαίνει τι έγκλημα συντελείται. Έτσι ακριβώς. Κυρία Παναγωπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και καλό απόγευμα, καλό αγώνα σας εύχομαι και καλό κουράγιο και σε εσάς, όπως και σε όλους μας χρειάζεται, έτσι κι αλλιώς. Ζητείτε ελπίδα για τον πολιτισμό, εγώ εδώ θα καταλήξω, και τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε όλοι ο καθένας από το δικό του τομέα. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.